Anthos, every person who walks through your door always takes a while to orientate themselves, feeling as though they have entered a fairy tale setting. What was the inspiration behind this unique project for Cypriot Standards? Νομίζω ότι η φύση είναι μεγαλύτερη έμπνευση που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο τούτα όλα τα στοιχεία που χρειαζόμουν για να δημιουργήσω. Ήταν ένα στοιχείο αρκετά σημαντικό γιατί από μικρός παρατηρούσα τη φύση. Τα σχήματα που έπαιρναν, τις φόρμες που έπαιρναν, είτε φυτά, είτε ήταν μανιτάρια, είτε ήταν φωλιές των πουλιών. Και αργότερα μέσα από τα ταξίδια μου σε διάφορες χώρες, ο άνθρωπος έδωσε μου την έμπνευση το να μπορώ να δημιουργήσω με τα φυσικά υλικά. Were you satisfied with the project's resonance? Ναι, περίμενα καταρχήν καμία αντίδραση γιατί δεν το είχα κάνει για τον κόσμο. Το είχα κάνει για μένα προσωπικά. Δηλαδή έκανα κάτι το οποίο το ευχαριστιόμουν και μάλιστα ευχαριστιόμουν τη διαδικασία. Το να χρησιμοποιήσω υλικά τα οποία κάποιοι άλλοι άνθρωποι τα έριχναν ή να μην τους ήταν χρήσιμα. Γι' αυτό μάζευα κεραμικά τα οποία θα ήταν σε κάποιες χωματερές. Αντιλαμβανόμενος ότι θα μολύνεται το περιβάλλον για αρκετά χιλιάδες χρόνια μέχρι η γη να μπορέσει να τα διαλύσει, λέω οκ, okay, γιατί να μην γίνουν έργα τέχνης. Τώρα ο κόσμος πώς ανταποκρίθηκε ήταν κάτι εξωφρενικό για μένα. Γιατί ακριβώς είχα έρθει στην περιοχή κοντά στη φύση να την απολαύσω και κάπου ξαφνικά άρχισαν να έρχονται κατά χιλιάδες ο κόσμος. Άρα ήταν ένα τεράστιο σοκ θα έλεγα για την δική μου ψυχοσύνθεση. Το κάπου ξαφνικά ενώ απομακρύνεσαι να έρχεται ο κόσμος να σε βρίσκει κατά χιλιάδες. Euphoria Artland is a project that has attracted the interest of people from all over the world. What is the philosophy of the space you have created? Ο κόσμος το αγάπησε, ο κόσμος έχει δώσει την απαιτούμενη προσοχή ίσως που θα χρειαζόταν για να μπορεί ένας τουρίστας ή κάποιος εκτός της Κύπρου ή ακόμα και εντός της Κύπρου να απολαύσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήθελα να μεταδώσω ιδιαίτερα στις νέες γενιές ότι δεν έχει σημασία το χρώμα του δέρματος που έχουμε, ούτε το τι πιστεύουμε σε θρησκεία, ούτε αν είμαι ψηλός, ούτε αν είμαι κοντός, ούτε... Δηλαδή, ήθελα να ενώσω τους ανθρώπους, τις κουλτούρες, τον πολιτισμό, να μην υπάρχει ούτε bullying, ούτε ρατσισμός. Είναι κάτι που αντίθετα με στενοχωρεί όταν το δω. Είμαι εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή, είναι αρχιτέκτονας εσωτερικού χώρου. Άρα στη διακοσμητική διδάσκω και ξέρω το τι συμβαίνει στις νέες γενιές και τυχαίνει στην τάξη μου να έχω αρκετά παιδιά από διάφορες χώρες. Και λατρεύω τούτο το συνέστημα ή η συνύπαρξη διαφόρων παιδιών που μπορούμε μαζί να κάνουμε όμορφες ομάδες και να δημιουργήσουμε. Είναι τρία σπιτάκια και θα έλεγα είναι το 1/5 του συνολικού project που θα δημιουργηθεί. Το βασικό στοιχείο είναι να ενσωματώνεται στη φύση. Το πρώτο σπιτάκι θεματολογικά έχει να κάνει με την Αφρική, ιδιαίτερα με την Αιθιοπία. Ήθελα να χρησιμοποιήσω τα υλικά που στη συγκεκριμένη χώρα χρησιμοποιούν. Το ότι ακόμα και η μπογιά είναι που φυσικά χρώματα, αλλά τα δημιουργήσαν και από τη φύση, από πέτρες, από κοχύλια και το καθεξής. Τα σχέδια που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά με τις μητέρες τους έξω στα σπίτια ή στα σχολεία για να τα ομορφήσουν. Στοιχεία όπως το μέταλλο, το ξύλο. Το κάθε τι έχει χρησιμοποιηθεί στο χώρο που θα μπορούσε να ήταν καταλληλότερο. Το δεύτερο σπιτάκι εμπνεύστηκα καταρχήν από ένα μανιτάρι το οποίο έχει κίτρινο χρώμα και υπάρχουν κάποια ανοίγματα. Δημιούργησα ρίζες, λες και είναι ένα φυτό που αναρριχείται στο χτίριο και έντονα χρώματα ώστε να προσδίδουν τη συγκεκριμένη κουλτούρα του Μεξικού και της Κολομβίας. Συνήθως συνδυάζω δύο χώρες. Υπάρχουν στοιχεία περισσότερων από Ινδία. Τα επίπλα τα συγκεκριμένα έχουν φτιαχτεί από καλλιτέχνες της Ινδίας. Χρησιμοποίησα σαν χρώμα το τουρκουάζ, ταυτόχρονα το παγόνι,
σαν πουλί, το οποίο είναι συμβολικά αντιπροσωπεύει την Ινδία. Και οι γυναίκες σε διάφορα σχέδια τα οποία, ναι, έχουν να κάνουν με την ομορφιά, ναι, έχουν να κάνουν με το παγόνι. Έχει στοιχεία και από το Μαρόκο, ιδιαίτερα ο χώρος του μπάνιου. Έχουν δουλέψει αρκετοί εθελοντές, περίπου 500 άτομα, για 3,5 χρόνια για να τα φτιάξουμε κατά περιόδους. Εγώ ίδιος δούλευα μέρα νύχτα, είτε είχε νερά, είτε ήλιο, είτε ήταν βράδυ, αλλά ακριβώς ήθελα να βιώσω την εμπειρία της συγκεκριμένη. Αλλά για μένα το να δημιουργώ είναι οξυγόνωση, είναι η τροφή. Θα έλεγα η ζωή είναι ένας καθρέφτης που ό,τι του δείξεις θα υπάρχει αντανάκλαση προς εσένα. Άρα βλέποντας το τι έχω δημιουργήσει μου το ανταπέδωσε εις διπλούν και ακόμη περισσότερο. Όταν εκτιμάς αυτό που έχεις και αγαπάς θα σου δώσει αγάπη και εκτίμηση.